Καλησπέρα. Σήμερα έχω ένα διαφορετικό βίντεο από άλλα, από τα προηγούμενα τέλος πάντων. Θα σας δείξω κάποια πραγματάκια που μου στείλανε από το Japan Fan Box, το οποίο είναι ένα online shop, ας πούμε, το οποίο έχει κάποια ιαπωνέζικα προϊόντα, snack, και μου τα στείλανε για να κάνω ένα review. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ελπίζω να μην πάθω τίποτα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι σαν παγωτό πύραυλος και λέει ότι στο Amazon λέει ότι έχει πολύ καλή βαθμολογία. Και είναι κάτι με φράουλα τώρα και λέει ότι είναι λιωμένο παγωτό. Λοιπόν, για να το ανοίξω, να το δω. Μυρίζει φράουλα όντως. Και είναι βασικά σαν παγωτό. Είναι χωνάκι, κόπηκε κιόλας κάτω, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι χωνάκι και από εδώ είναι φράουλα. Λοιπόν, έχει γεύση λίλα πάουζε νομίζω. Ναι. Και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, με άριστα το 5. Βάζω 5. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, αφήνω εδώ. Και πάμε στο επόμενο. Επόμενο λοιπόν πραγματάκι είναι αυτό εδώ. Τα οποία μοιάζουν με καραμέλες. Τέλος πάντων, λέει ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλές στην Ιαπωνία και λέει ότι κάνει ήχους όπως σφύριγμα, ας πούμε, όταν το βάζεις λέει στο στόμα σου και φυσάς. Για να δούμε. Και έχει λέει ένα δωράκι παιχνίδι. Λοιπόν, το δωράκι λοιπόν που έχει μέσα. Ναι. Τι είναι αυτό τώρα. Είναι αυτό, ναι. Τώρα με καταλαβαίνετε αυτό εδώ τι είναι, πείτε μου και εμένα. Γιατί δεν έχω ιδέα, ναι. Τέλος πάντων, το αφήνω το δωράκι. Λοιπόν, αυτές οι καραμέλες αχμυρίζουν κάτι. Κάτι μου θυμίζει αυτό το άρωμα. Λοιπόν. Λιώνω στο στόμα. Σαν καραμέλα. Το δαγκώνεις κανονικά. Είναι πολύ πολύ πιο μαλακό, δηλαδή μου θυμίζει λίγο αυτές τις καραμελίτσες που, που τις είχαμε σαν βραχιολάκι ή κολυδάκι και τις τρώγαμε τέλος πάντων. Κάπως έτσι είναι. Είναι πολύ ωραίο. Με άρεσε το 5. Θα βάλω και σε αυτό 5. Και πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι αυτά εδώ. Και λέει ότι είναι snack με wasabi. Για να κοιτάξω. Αχ, παιδιά, μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Oh my god, λοιπόν. Έτσι είναι από μέσα, είναι σαν γαριδάκι. Και για να το δοκιμάσουμε. Είναι καυτερό.
σκάλια. Θα δοκιμάσω άλλο ένα. Λοιπόν, δεν τρελάθηκα, δεν είναι χάλια, αλλά δεν είναι και ωραίο, οπότε θα του βάλω ένα 3 και πάω παρακάτω. Δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε αυτό. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα, τα οποία είναι πατατάκια. Και τι λέει εδώ... Κάτι λέει για φύκη εδώ τώρα και δεν ξέρω αν πρέπει να το δοκιμάσω. Κάτι λέει ότι είναι πατατάκι. Για να το ανοίξουμε να τα δούμε. Μυρίζουν και σαν πατατάκια. Και από μέσα είναι σαν τα κλασικά τα δικά μας τα πατατάκια. Που είναι με ρίγανη. Ας πάρω ένα πιο μικρό να δοκιμάσω. Λοιπόν. Είναι πατατάκι, αλλά έχει και κάτι που το χαλάει. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε αυτά θα πάρω ένα 4, γιατί είναι καλά, αλλά υπάρχει κάτι που το χαλάει. Έχει μια περίεργη γεύση. Λοιπόν, επόμενα είναι... καραμελίτσες με λεμόνι και είχε 3 το κουτί μέσα. Συγχωρήστε με λίγο γιατί εδώ και μια μισή εβδομάδα είμαι άρρωστη, είμαι μπουκωμένη και δεν περνάει με τίποτα, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ που λέγεται Super Lemon. Φαντάζομαι ότι θα είναι ok γιατί δεν αναφέρει τίποτα περίεργο. Λοιπόν, από μέσα είναι σαν μια μπάλα άσπρη. Άμα το βάλετε όμως στον ήλιο φαίνεται λίγο κίτρινο. Λοιπόν, μυρίζει λεμόνι. Πολύ ξυρνό. Δεν μπορώ. Ναι, είναι πάρα πολύ ξινό, είναι λες και τρώτε λεμόνι. Όχι, όχι, με τίποτα. Αν σας αρέσει το λεμόνι, το πάρα πολύ ξινό λεμόνι, θα σας αρέσει. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει, οπότε για το συγκεκριμένο θα βάλω ένα 2 και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ. Και πάμε και στο τελευταίο, το οποίο λέει ότι είναι τσίχλα με κοκακόλα. Μάλιστα. Για να το ανοίξουμε να το δούμε. Δεν σας το έδειξα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Ή έτσι, δεν ξέρω πώς διαβάζεται. Και μέσα έχει αυτό εδώ. Και μέσα είναι αυτό. Μου θυμίζει λίγο τα δικά μας τη φλόκα, πώς λέγεται. Μυρίζει σαν κοκακόλα. Το δαγκώνεται.
και βγαίνει υγρό, κοκακόλα με ανθρακικό. Οπότε γεμίζει λίγο το στόμα. Έχει γεύση κοκακόλα, είναι τσίχλα. Είναι λίγο τεράστια. Φτάζει τις δικές μας την Μπαμπαλού. Χωράει, πιάνει όλο το σώμα τέλος πάντων. Και μέχρι να ετοιμασίσω εγώ, να σας δείξω αυτό εδώ, δεν σας έδειξα προηγουμένως, το οποίο δείχνει όλα τα προϊόντα που έχουνε. Είναι όλα αυτά και από πίσω. Εμένα μου στείλανε αυτά όλα εδώ. Και γράφει τι είναι το καθένα, γιατί δεν νομίζω να ξέρει κανένα κινέζικα. Αυτό εδώ θα πάρει ένα 4, 3 ή 4, τι να βάλω. Να βάλω 4, να είμαι καλή. Θα βάλω 4. Από άλλα βίντεο που είδα στο YouTube, περίμενα χειρότερα πράγματα, περίμενα ότι δεν θα τρώγονταν καν, αλλά νομίζω ότι ήταν ok αυτά που μου στείλανε, αν εξαιρέσουμε το λεμόνι το οποίο ήταν too much για μένα και αυτό με το wasabi που ήταν λίγο περίεργο, νομίζω τα άλλα ήταν ok, δηλαδή από τα 6 τα 4 τρώγονταν, οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το κουτάκι, το Japan Fun Box. Αυτά λοιπόν από μένα, θα σας έχω και το link από το Japan Fun Box από κάτω αν σας ενδιαφέρει να παραγγείλετε κάποιο κουτί. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν κάτι διαφορετικό και μου άρεσε που είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω έτσι κάτι διαφορετικό από μας, κάτι που δεν πρόκειται να δοκιμάζω ποτέ στη ζωή μου από την Ιαπωνία. Φυσικά, εντάξει, δεν συγκρίνονται με τα δικά μας τα προϊόντα, τα οποία είναι όλα πάρα πολύ νόστιμα. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ καλή αυτή η εμπειρία και αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Και αν θέλετε αφήστε μου έτσι κανένα σχόλιο από κάτω, θα χαρώ πολύ να μην διαβάσω τα σχόλιά σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε και like σε αυτό το βίντεο. Και θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια!